και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για μια ιδιαίτερη σχέση στη Μέση Ανατολή, μια σχέση η οποία επηρεάζει τις υιοπολιτικές εξελίξεις και την κρίση στη Γάζα, μπλέκεται στο σύμπλοκο της Μέση Ανατολή με το Ιράν, μετά την πρόσφατη επίθεση μάλιστα που δέχθηκε η Τεχεράνη την βομβιστική επίθεση, με τη Ρωσία, με το Ισραήλ βέβαια, με τη Μουσουμανική Αδελφότητα, το Κατάρ, και άλλε χώρε είναι η Τουρκία το θέμα μα σήμερα και συγκεκριμένα η σχέση του με το Ισραήλ. Θέλω λίγο να δούμε πώ τελικά η Τουρκία, όχι απλά δεν είναι αυτό που μα δείχνει ο, ο Τούρκο πρόεδρο με τη ρητορική του, αλλά τελικά είναι ο βασικότερο υποστηρικτή, από τους βασικότερους της κυβέρνησης, του βασικότερου υποστηρικτέ τη κυβέρνηση του καθεστώτο αυτού του Μπέντζα Μεντανιάχου και των εγκλημάτων. Άρα φέρει και ε, αυτό την ευθύνη. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι μπορείτε να το κάνετε μέσω του Patreon πλέον όπου βρισκόμαστε στην ελόγω εφαρμογή. Ε, μπορείτε να μεταφερθείτε εκεί, θα βρείτε τους συνδέσμους από κάτω ε, στην περιγραφή του βίντεο και έχετε δύο τρόπους, δύο επίπεδα υποστήριξη του καναλιού έτσι ώστε και να βοηθήσετε στην, στο να συντηρηθεί το κανάλι και να παραμείνει ζωντανό, να βοηθήσετε στο να επεκταθεί, να δυναμώσει είτε υλικοτεχνικά να δυναμώσουμε το κανάλι με νέους ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν στην παραγωγή αυτών των βίντεο και το κυριότερο να το διαφημίσουμε για να πάνε αυτά τα βίντεο αυτή η ε, θεώρηση πραγματικότητας αν θέλετε η ελεύθερη και όχι υποκινούμενη και υποκαθοδηγούμενη σε όλο και περισσότερου Έλληνε, σε όλους και περισσότερους Ελληνίδε. Καλησπέρα σας φίλε και φίλοι. Θέλω λοιπόν να μιλήσουμε σήμερα για τι σχέσει Ισραήλ-Τουρκία για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο την πραγματικότητα. Πέρα από αυτά τα οποία μα δείχνουν οι δηλώσει, οι δημόσιε κορώνες οι λεκτικές κορώνες και ίσως ε, οι εντυπώσεις που θέλουν να προκαλέσουν κάποιοι και στα μέσα. Εδώ σε αυτό το κανάλι δεν μασάμε, δεν μασάμε από προπαγάνδα, δεν μασάμε την προπαγάνδα του Μητσοτάκη, θα μασίσουμε από την προπαγάνδα του Ρεντογάν. Ε, θα δούμε λίγο, λίγο και θα καταλάβουμε τι ακριβώς ισχύει. Ε, καταρχάς θέλω να πω ότι η Τουρκία ήταν η πρώτη χώρα, μουσουλμανική χώρα που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ. Όχι μόνο αυτό, θα σας πω ότι, η, ε, και πολύ πιθανόν το γνωρίζετε, ότι η επιθυμανική αυτοκρατορία, μάλιστα, η Σουλτάνο, διότι σε αυτόν ανήκει η περιοχή τη Παλαιστίνη, γι' αυτό και άλλωστε μέχρι προσφάτω ο Ερντογάν μιλούσε για Γάζα, πατρίδα τη καρδιά μα, όπω και η Θεσσαλονίκη, η πατρίδα τη καρδιά μα, η οποία χτυπάει καμπάνα, κοιμούνται τον ύπνο του αδίκου εδώ στην Αθήνα. Η Τουρκία, λοιπόν, μάλλον η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ακόμα και επί Σουλτάνου, ήταν πίσω από το σχέδιο αυτό τη ε, ε, δημιουργία αυτού του κράτου, πληρώθηκε η Τουρκία με το κράτο αυτό. Έδωσε όπω πάντα ο χρήσιμο ηλίθιο το, το, πλυντήριο των υπεραλιστικών συμφερόντων τη Δύση στην περιοχή. Ει βάρο των λαών όπω των Ελλήνων και άλλων, ιστορικά έχει υπάρξει αυτό το μόρφωμα που λέγεται το, το, το Τουρκομόγκολα. Αυτέ οι νομάδε, οι βαρβαρικέ ομάδε δεν έχουν ίχνος πολιτισμού να επιδείξουν μέχρι και σήμερα. Και αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, έκαναν ήταν είτε εγκλήματα ίδιοι είτε να εξυπηρετούν τις εγκληματικές πολιτικές των υπεραλιστικών χωρών και αυτό επειδή μας το παίζουν και οι υπεραλιστές Εδώ λοιπόν η Τουρκία πράγματι όπως είπαμε συνέβαλε και στη γέννηση στη δημιουργία στο σχέδιο αλλά και στην νομιμοποίηση και την αναγνώριση του Ζαϊλνού κράτους Το 96-97-98 υπήρξε μάλιστα και μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Τουρκία ε, Τουρκίας και του Ισραήλ. Ουσιαστικά μια τελωνιακή σύνδεση, μια ελεύθερη αγορά θα το λέγα όπου δεν υπάρχουν ε, από το 2000 και έπειτα μάλιστα ούτε στα αγροτικά προϊόντα, σε κανένα προϊόν μεταξύ των δύο χωρών δεν υπάρχουν δασμοί και φόροι. Ε, μάλλον εμπόρια, ε, σύνομαι, εμπόδια, εμπο, εμπορικά εμπόδια. Δεν υφίστανται, δεν υφίστανται τελωνιακοί δασμοί, τίποτα μπορούν ξεκάθαρα να ε, πουλούν και να αγοράζουν ημένα από τους δε και το αντίστροφο. Ισραήλ και Τουρκία. Μάλιστα, είναι τόσο συμπληρωματικέ οι αγορές, οι οικονομίε των δύο αυτών χωρών, πιο παραγωγική σε βαθμό ε, των πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων είναι η Τουρκία, ε, πιο στο, ε, ε, ανεπτυγμένη στα βιομηχανικά προϊόντα, τεχνολογικά προϊόντα το Ισραήλ. Άρα, αλληλοσυμπληρώνονται και ω εκ τούτου, λοιπόν, βλέπουμε ότι από το 2000 και μετά, θα σα πω, ουσιαστικά είναι μία... Είναι λες, και βρίσκονται, για να σας δώσω να καταλάβετε, να καταλάβετε τι εννοώ με, την, με, τη σύνδεση αυτή, την, ε, την ελεύθερη, ε, τη συμφωνία αυτή ελεύθερου εμπορίου ουσιαστικά, ε, είναι ακριβώς το, αυτό το οποίο ισχύει και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορείτε να αγοράζετε ή να πουλάτε προϊόντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίχως δασμούς, λες και τα πρέπει από την Ελλάδα. Ακριβώς το ίδιο ισχύει μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, η, η, η Μάλλον η, η συμφωνία αυτή οδήγησε προφανώς σε ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων, άρα το ο ιδιωτικό τομέα είναι αυτό ο οποίο προφανώ ηγείται αυτή τη διαδικασία και το δημόσιο βέβαια, ειδικά οι αγοραπολισίε οπλικών συστημάτων από τη μία πλευρά και από την άλλη, αλλά κυρίω ο ιδιωτικό κλάδο, ο οποίο όχι μόνο δεν πτωήθηκε από την κρίση του Μαβί Μαρμαρά, το θέμα με τη φλωτήλα τότε, θυμάστε το πλοίο το οποίο ε, επιχείρησαν οι Ισλαμοφασίστε ακτιβιστέ να ε, πάνε στην Γάζα και να σπάσουν τον αποκλεισμό των Ισραηλινών. Οι Ισραηλοί αντέδρασαν, έστειλαν Ισραηλινού κομμάντο πάνω στο πλοίο, το κατέλαβαν. Υποτίθεται η Τουρκία ε, από τότε δεν θα είχε επαφέ διπλωματικέ με το Ισραήλ. Ανακάλεσαν του πρέσβει του κ.ο.κ. Το καθεξής, κάτι το οποίο το βλέπουμε και τώρα βέβαια να γίνεται. Όπω όμω και τώρα, φίλε και φίλοι, μετά το 2010, μετά από, την, μετά από αυτό το διπλωματικό επεισόδιο, με, το οποίο είχαν και θύματα Τούρκοι, του μαύρου Μαρμαρά, οι εμπορικέ συναλλαγές ενισχύθηκαν μεταξύ των δύο χωρών, όπω και τώρα. Την ίδια ώρα και στιγμή που βλέπουμε του Τούρκου να μιλούν, μάλλον τον Ερντογάν να καταγγέλνει και να καταδικάζει του Ισραηλινού ότι είναι φασίστε, ναζί και οτιδήποτε άλλο. Α, παράλληλα βλέπουμε ότι οι, οι, οι εμπορικέ σχέσει των δύο χωρών έχουν ανεπτυχθεί, είναι σε, του ιδιωτικού τομέα. Α, και έχει, αυτή, αυτή, είναι η ουσία εδώ, διότι βλέπουμε τον Ερντογάν να μιλάει και για μποϊκοτάζ κάποιων προϊόντων, ξέρω εγώ, της νεστλέ, δεν ξέρω, αναφέρει κάποιες εταιρείε εκεί. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα δεν είναι αυτές οι, οι λεκτικέ, τα λεκ, λεκτικά καλέσματα για μποϊκοτάζ το του Τούρκου Προέδρου, είναι ουσιαστικά τι κάνει το κράτος του, το οποίο προφανώς ε, και είναι ένα συγκεντρωτικό μερκαντιλιστικό κράτος, υπάρχει επιρροή του κρατικού τομέα στις ιδιωτικές ε, ε, επιχειρήσεις και στις διεθνεί διεθνείς τους. Κινήσεις και όχι απλά επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα να διατηρεί τι επαφέ του με, τους, με τον με τους, α, συνε, με τους, τους συνεργάτες τους στο Ισραήλ, αλλά τους καλεί να, να εντείνουν αυτή τη συνεργασία, αυτή την πραγματικότητα. Μία ακόμα πραγματικότητα, την οποία θα ήθελα να τη δούμε μαζί, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει εδώ έτσι λίγο περισσότερο, είναι το θέμα, της, το θέμα του Ινσιριλίκ. Το θέμα του Ινσυριλίκ. Τη βάση αυτή, την οποία βάση ουσιαστικά η, είναι η πυρηνική βάση του Νάτο στην περιοχή, είναι η βάση την οποία την ε, ελέγχουν οι Αμερικανοί ε, εντό τη Τουρκία ε, είναι η βάση ε, η, η πιο ισχυρή βάση τη ε, ε, Αμερική εντό τη Τουρκία και μάλιστα είναι και η πιο προβληματική για τη Ρωσία σε ένα βαθμό, διότι όπω είπαμε, εκεί στα άδανα. Στα νότια τη Τουρκία οι, ε, οι Αμερικανοί έχουν και πυρηνικά όπλα που σημαίνει ότι μπορούν να απειλήσουν και, με πυρηνικό, ε, και σε πυρηνικό επίπεδο την ε, Ρωσική Συνομοσπονδία. Θέλω να δούμε λίγο κάποια θέματα για τη βάση του Ινσυρλί και να καταλάβουμε διότι έχουμε εξελίξει και σήμερα με τη βάση του Ινσυρλί οποία, τα οποία θα μα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και χρήσιμα. Ε, λοιπόν, καταρχά ε, ε, αναφέρομαι σε σε δημοσιεύματα από τα Wikileaks. Θα τα ξέρετε. Τις, ε, είναι, είναι, κείμενα τα οποία είναι, μάλλον είναι επικοινωνίε διπλωματικέ, ε, οι οποίε διέρευσαν από το Snowden και το καθεξής που ε, από εκεί φαίνεται ε, έχουμε αποκαλύψει πάρα πολλά πράγματα και στο βιβλίο μου στον ντόμενο των υποχρεώσεων του Αιγαίου στο Αιγαίο έχω ε, χρησιμοποιήσει έχω ανατρέξει ερευνήσει και έχω βρει πολλά από τα Wikileaks και τα έχω συμπεριλάβει για να συμπληρώσουμε το puzzle να καταλάβουμε τι γίνονταν στα ελληνικά τώρα εδώ Uh, από τα Wikileaks τα χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε τι γίνεται στα uh, Τουρκο-Ισραηλινά, αν θέλετε. Λοιπόν, ο Ερντογάν, ο οποίος ήταν το 2003 uh, πολέμιος του <χω> πολέμου στο Ιράκ, ήταν uh, ξεκάθαρα εναντίον της uh, πολιτικής των Αμερικανών στην περιοχή, έδωσε, όπως αποκαλύπτουν τα Wikileaks, στους Αμερικανούς ξεκάθαρα την άδεια να χρησιμοποιήσουν όχι απλά το βάση του Instant League, αλλά του ε, τους έδωσε την άδεια να προχωρήσουν σε ε, μεγάλο βαθμό, ε, σε, μάλλον να, να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητε της βάσης. Δηλαδή, όχι απλά, ενώ έλεγε, βλέπαμε όλοι να, έναν Ερντογάν, ο οποίος έλεγε ότι δεν δέχομαι τον πόλεμο, είναι εμπεριαλιστικός κτλ. Παράλληλα, όπως βλέπουμε από τα Wikileaks, παράλληλα ο Ερντογάν έλεγε, κάτω ότι θέλετε, περάστε από εδώ, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, πλυντήριο. Και μάλιστα, α, ναι, ο Ερδογάν ανέλαβε μία βδομάδα πριν ξεκινήσουν οι υποπραθυσμοί του Ιράκ από την Αμερική. Α, στο εισιλίγκ e λοιπόν, στο οποίο είναι η βάση ε, 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 της 31ης μοίρας των Αμερικανών, ε, 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 βρίσκονται 5.000 Αμερικανοί στρατι... στρατιωτικοί ε, και αεροπόροι ε, εκεί. Και έχει έρθει τώρα στην επικαιρότητα το θέμα αυτό, για αυτό το σημερινό βίντεο διότι στις 5 Νοεμβρίου ένα αμερικανικό C-130J τύπου Hercules, τα C-130 τα ξέρετε μεταφορικό ουσιαστικά μέσο στρατιωτικό μεταφορικό μέσο πέταξε από το Ινσυριλίκ δηλαδή από τα νότια της Τουρκίας στη βάση των Βρετανών της κατοχικής βάσης που έχουν στην Κυπριακή Δημοκρατία στο Ακροτήρι μια κίνηση η οποία προκάλεσε πάρα πολλά ερωτηματικά. Για ποιο ακριβώς λόγο έγινε αυτή η, ε, αυτή η μεταφορά και τι μετέφερε αυτό το 130. Λοιπόν, σύμφωνα με τη Χάρετζ, παραπάνω από 40 αμερικανικά αεροσκάφη μεταφορών έχουν μεταφερθεί στο ακροτήρι στη βάση των Άγγλων μεταφέροντας οπλισμό Πυρομαχικά και άλλου τύπου όπλα για, την, για το Ισραήλ, αλλά και δυνάμει Αμερικανών. Δηλαδή Χαρέτς, η Χαρέτζ, η Ισραηλινή εφημερίδα, μα λέει ότι το ακροτήρι δυστυχώ με, με το γεγονό ότι ανεχόμαστε ακόμα την φασιστική κατοχή δύναμη των Άγγλων μαζί με του Τούρκου στο νησί, έχει χρησιμοποιηθεί από του Αμερικανού για να μεταφέρουν όπλα για να στηρίξουν τον Νετανιάχου. Το ζήτημα εδώ, σύμφωνα με τη Χαρέτζ, είναι από πού έχουν μεταφέρει αυτά τα φορτία οι Αμερικανοί για να καταλήξουν τελικά στο ακροτήρι. Και όπως αναφέρει η εφημερίδα, έχουν αξιοποιήσει διάφορες στρατηγικές αποθήκες του ΝΑΤΟ κατά βάση των Αμερικανών στην Ευρώπη, από τα οποία μεταφέρουν αυτή τη στρατηγική βοήθεια. Λοιπόν, στο, από το Ινσυρλίκ, τα τελευταία δεδομένα που έχουμε είναι των τελευταίων δύο μηνών. Από το Ινσυρλίκ στο ακροτήρι δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία, ούτε μία ε, μεταφορά ή μία πτήση. Η πρώτη φορά που είδαμε του τελευταίου δύο μήνε δεν υπάρχουν δεδομένα πιο πριν, γιατί τα σβήνουνε. Η πρώτη φορά ήταν αυτή 5 Νοεμβρίου, ακριβώ μετά την ένα μήνα μετά, το, μετά τον πόλεμο. Το ΣΕΚ 30 μπορεί να μεταφέρει 19.600 κιλά φορτίου. Μάλιστα. Επίσης, σύμφωνα με δημοσιογραφικές έρευνες του Declassified, το 130 το χέρνε, το οποίο πήγε στο InstaLake. Την προηγούμενη μέρα ήταν στο Αβιάνο σε μια άλλη αεροπορική βάση των Αμερικανών, στην Βορειοανατολική Ιταλία. Όπου εκεί, οι Αμερικανοί έχουν είναι βάση ε, υλικού πολέμου ουσιαστικά. Και εκεί έχουν εξοπλισμού, έχουν πυρομαχικά, έχουν διάφορα όπλα, ποιοτικά ε, συστήματα. Ε, ναι, και ουσιαστικά εκεί έχουν όπλα και απειρομαχικά και βόμβες για τα F-16. Τα F-16, τα οποία F-16, όπως ξέρετε, είναι αυτά τα οποία ε, επιχειρούν στη λωρίδα της Γάζας, βομβαρδίζουν στη λωρίδα της Γάζας. Οι βόμβες, δηλαδή, και τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα των F-16, τα οποία προφανώς τα κατασκευάζει η Αμερική, η Lockheed Market, Martin, Lockheed Martin συγγνώμη, και τα οποία χρειάζεται, χρειάζονταν, τουλάχιστον το Ισραήλ, όταν κορυφόνονταν οι επιθέσει του εναντίον τη Γάζα και έλεγε μάλιστα να τον Ιάχο αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι τρία πράγματα από την Αμερική: πυρομαχικά, πυρομαχικά, πυρομαχικά. Βόμβε, βόμβε, βόμβε. Και προφανώ, ξαναλέω, η πηγή αυτή για αυτέ τι βόμβε είναι η, η βάση αυτή στην, στην Ιταλία, από την οποία, στην, στο Αβιάνο, η οποία, από την οποία βάση μεταφέρθηκε το 130 έφτασε στο Ίνσυρλίκ για να καταλήξει στο ακροτήρι. Λοιπόν, το 2003 οι Τούρκοι λέγανε στους Αμερικανούς και αξιωματούχοι και τα λοιπά, ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στη βάση μας. Δεν χρειάζεται ούτε κοινοβουλευτική άδεια, ούτε να περάσετε την βουλή, τίποτα και μπορείτε να, να, να τον πόλεμό σας στο Ιράκ και εμείς δεν πρόκειται να, σα σας δημιουργήσουμε κανένα πολιτικό πρόβλημα. Ε, ουσιαστικά ο επικεφαλής της, τουρκικής, του, ε, της αεροπορίας της Τουρκίας, ο Ιμπραχήμ Φιρτινά, είχε πει στον Αμερικανό πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, Έρικ Έλντεμαν, του είπε ότι το Ινστιρλίκ είναι δικό σας σκεφτόμαστε, είχε πει το 2003. Ακούμε, λέει, φήμε ότι σκέφτεστε άλλε περιοχέ και άλλε βάσει κτλ. Αλλά το Ινστιτλίκ είναι μοναδικό. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν. Σα έχουμε δώσει την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσετε και πρέπει να το απολαύσετε. Ακούστε υποτέλεια. Ακούστε υποτέλεια. Ο αρχηγό τη της, ε, της αεροπορία τη Τουρκία, του Ερντογάν δηλαδή, η Μπραχήμ Φριτινά, ακούστε υποτέλεια. Το Ινστιτλίκ είναι δικό σα Πρέπει να το απολαύσετε, να ακούσετε το Σύχαμα. Και ε, μετά χρησιμοποίησαν βέβαια, παραχώρησε ο Ερντογάν, ο αντιμπεριαλιστή, τη βάση του στο στου Αμερικανού, για να χρησιμοποιούν ουσιαστικά να το χρησιμοποιούν ω ε, βατήρα για τη μεταφορά προσωπικού στο Ιράκ. Και μάλιστα ε, ένα, μια συνομιλία άλλη από τα Wikileaks προϊόν διαρροή του 2003 λέει ότι στι 19 Δεκεμβρίου ο Υπουργό Εξωτερικών τη ε, ε, Τουρκία μας έδωσε διπλωματική νότα, ενώ οι Αμερικανοί δηλαδή, εγκρίνοντας την ε, χρήση της αεροπορικής βάσης του Ινσιρλίκ για τις διάφορες ε, για ζητήματα αμερικανικού προσωπικού και τη μεταφορά εξοπλισμού μέσα και, ε, και έξω από το Ιράκ. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ε, οι Τούρκοι επιτελεί εξωματούχοι όπως ο Αχμέτ Μπαγκουόγλου έλεγαν τότε στου Αμερικανού και στην κυβέρνηση ότι ε, προσπαθούμε λέει, να κρατήσουμε ε, το, θέμα κρυφό. Και μάλιστα όπως λένε οι Αμερικανοί στη, στα έγγραφα τα, που έχουν διαρρεύσει, η τουρκική κυβέρνηση δεν ήθελε να μιλήσουν, να προχωρήσουν σε κάποιες δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την παραχώρηση της βάσης και μας καλούσαν να κάνουμε το ίδιο. Τον, Ιούνιο, τον Ιανουάριο 2004, ο, η κυβέρνηση του Ερντογάν ήταν Uh, πάλι uh, ήθελε να, uh, να δοθεί έμφαση στη βάση του Ινσυρλίκ, δηλαδή να τη χρησιμοποιήσουν οι Αμερικανοί όπω θέλουν, για να εμβαθυνθούν οι στρατηγικέ σχέσει και η στρατηγική συνεργασία μεταξύ τη Τουρκία και τη Αμερικα... Αμερική. Ωστόσο, ο Ερντογάν προτιμούσε να κρατήσει το θέμα αυτό uh, σιωπηλό και να υποβαθμιστεί, να μην ακούγεται κτλ. Και, και μάλιστα, έτσι συμφώνησαν με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αμερική ο Ερντογάν τότε να κρατήσουν ένα χαμηλό προφίλ σε αυτές τις μεταφορές όπλων και τα λοιπά και στρατιωτών από το Ινσυρλίκ για να μην ενοχληθούν οι, οι ευαισθησίες της τουρκικής κοινή νόμης. Ναι. Ακούστε εδώ. Λοιπόν, το 2004 πάλι χρησιμοποίησαν το Ινσυρλίκ και Αμερικανοί στο τέλος του έτους και για το Ιράκ και για το Αφγανιστάν για να μεταφέρουν βόμβε. Ο Ερντογάν προσπαθούσε ε, να εγκρίνει τη διαδικασία αυτή με το, όσο πιο σιωπηλά και όσο πιο σύντομα με, με ε, ταχύες διαδικασίες διαδικασίε γινόταν για να μην ακούσει τίποτα, να μην διαρρεύσει τίποτα. Ε, και ε, ουσιαστικά έτσι δρούσαν, ε, μάλλον επιχειρούσαν 6 C-17 ε, αεροπλανα μεταφορικά αεροπλάνα της πολεμική αεροπορίας των τον ΙΠΑ, οι οποίοι ήταν μόνιμα ουσιαστικά στην περιοχή εκεί και μετέφεραν υλικό και προσωπικό από την Τουρκία στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Επίσης το ίδιο συνέβαινε μέχρι το 2007 το Φεβρουάριο, όπου όχι μόνο μετέφεραν τις δυνάμεις τους από το Link στην Μέση Ανατολή Αμερικανή, αλλά πλέον χρησιμοποιούσαν τη βάση αυτή και για εκπαίδευση. Έγινε και κέντρο εκπαιδεύσεως στο Ισυρλίκ. Ναι, και μάλιστα ήταν το ε, η πιο σημαντική έτσι ε, τέτοια άσκηση μάλλον κέντρο εκπαιδεύσεως μετά το 1991 στην ε, Τουρκία 60 πιλότοι ε, πραγματοποίησαν παραπάνω από 600 πτήσει από το εισιλικτό, το οποίο ουσιαστικά ήταν σε ένα βαθμό δικό τους και ε, σε άλλα ε, σε άλλα μηνύματα διπλωματικά και στρατιωτικά τα οποία διέρευσαν. Βλέπουμε διάφορους στρατηγού ε, των, ε, των ενόπλων δυνάμεων της, ε, των επιτελείων των Αμερικανών, όπως ο στρατηγός Peter Pace, ο οποίος ευχαρίστησε τους Τούρκους για την υποστήριξή τους στο παγκόσμιο πόλεμο κατά της Δημοκρατίας, ιδίω με τη βοήθεια που δώσανε για τη μεταφορά όπλων και στρατιωτών στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ ο Ερντογάν συμφωνούσε, ευχαριστούσε κτλ αλλά έλεγε δεν θέλω να ακουστεί τίποτα το οποίο θα μπορέσει να μας, ε, να, να, μας χαρακτηρίσουν οι αντίπαλοι μας και οι δικοί μας ψηφοφόροι ως φιλοαμερικανοί. Και ναι, ουσιαστικά ότι οι, καταλήγουν οι διπλωματικές, διότι αυτά τα, τα Wikileaks, τα έγγραφα αυτά τα οποία είναι προϊόντα διαρροής, έχουν τι συνομιλίε, θα τι δείτε και στο βιβλίο μου, στον τόμιο των υποχώρηση στο Αιγαίο, αλλά έχουν και τι αναλύσει των διπλωματών. Δηλαδή, στο, στη, στα κέμπλη στα λεγόμενα, είναι οι συνομιλίε που έχει ο διπλωμάτη, ο πρέσβη, με τον Τούρκο, πρόεδρο, δεν ξέρω τι, Υπουργό Εξωτερικών, αλλά έχει και την ανάλυση που παρέχει. Δηλαδή, λέει ότι μου είπα αυτά και αυτά και αυτά, και εξηγώ και λέω, ο λόγο που μου τα είπε ήταν αυτό, επειδή φοβάται του αντιπάλου, το φοβάται το στρατό, φοβάται την κοινή γνώμη, έτσι ώστε να ενημερώσει το ΥΠΕΞ, το Υπουργείο Άμυνα Αμερική ανάλογα. Ποιο είναι, ποια είναι τα πρόσωπα και για το τι διεμήφθη, αλλά και την ανάλυση και την ερμηνεία των λεχθέντων. Και λέει λοιπόν εδώ ο, ο πρέσβης Αμερικανό ότι αν και είναι πάρα πολύ υποστηρικτικό ο Ερντογάν προσπαθεί ξεκάθαρα να μην φανεί ότι είναι πολύ συνδεδεμένος με εμά, ότι υπάρχουν δεσμοί, τόσο ισχυροί δεσμοί με εμά και ότι έχει, ανοίξει, έχει αφήσει ορθά τον τουρκικό ενέργειο χώρο για τον πόλεμό μας στο Ιράκ. Και, ε, έχει φτιάξει λέει γραμμές επικοινωνίας ο Ερντογάν έχει πιέσει την έγκριση για περαιτέρω και, και αποστολή και τουρκικής υποστηρικτικών δυνάμεων υπέρ ημών ε, μας έχει ε, ουσιαστικά διευκολύνει και με το παραπάνω ναι. ε, αυτά μεταξύ μου θυμίζουν ξέρετε μου θυμίζουν ότι, τώρα θα το πω μου θυμίζουν την περίπτωση του Ανδρέα Παπανδρέου ο οποίο καλύπτεται στο βιβλίο μου και μάλιστα έχει ενδιαφέρον το γεγονό ότι είχε πάντα ένα, ξέρετε, δυνατοϊκό προφίλ. Αν και ο ίδιο δίδασκε στην Αμερική και είχε υπηρετήσει στο Πολιτικό Ναυτικό, τον είπα, δεν ήταν απλά Αμερικανό πολίτη, παντρεμένο με Αμερικανίδα. Είχε υπηρετήσει στο Αμερικανικό Πολιτικό Ναυτικό. Και ναι, ε, έχω δύο κεφάλαια εδώ στο βιβλίο, στο κεφάλαιο 5 μάλλον το 5-5 και το 5-6 η εξομολόγηση του Παπανδρέου στην Τούρκο Πρέσβη και το 5-6 η σχέση του Παπανδρέου και ΗΠΑ. Και εδώ φαίνεται πάνω κάτω ακριβώ την ίδια αντίδραση. Το πώ δηλαδή υπήρχε αυτό το αντινατοϊκό, το αντιαμερικανικό, το οποίο ήταν ξεκάθαρα δημαγωγικό και δημοκοπικό, δηλαδή ψεύτικο για τα μάτια του κόσμου. Και τελικά στην πραγματικότητα ο Ανδρέα Παπανδρέου, όπω βλέπουμε και εδώ, ο Ερντογάν, στην πράξη ήταν πλήρω υποστηρικτικό των Αμερικανών με τι βάσει. Επειδή υπήρξε και η παραφιλολογία, το ψέμα ότι θα κλείνανε οι βάσει στη Νέα Μάκρη, τότε με την κρίση του 1987 με το σεισμίκ, σα πληροφορώ ότι ποτέ δεν ενημερώθηκε κανένα ότι θα κλείσουν οι βάσει. Ερωτήθηκε μετά από κάποιο διάστημα ο διοικητή των Αμερικανών στη βάση και εκεί δεν, δεν είχαμε καμία ενημέρωση εκείνο το βράδυ. Τη βρήκα τη δήλωσή του. Ε, Πάντω είναι ενδιαφέρον το γεγονό ότι βρήκα μια μαρτυρία ενό πάλι από τέτοια έγγραφα ενό διπλωμάτη, το νούμερο 2 στην πρεσβεία εδώ στην Αθήνα. Πρόσβηση τότε ήταν ο Μπομπ Κίλι και περιγράφει την ιστορία νούμερο 2, πώ βρέθηκαν στο γραφείο του Παπανδρέου μαζί με τον πρέσβη, τον Κίλι. Φοβόταν πάρα πολύ ο νούμερο 2 ότι γιατί έβλεπε τον Παπανδρέο που ήταν στα κάγκελα και ε, απειλούσε θεού και δαίμονες και ε, δεν σα θέλω. Και φοβόμασταν, λέει, φοβόμουν πω τι θα δω απέναντί μου, τι είναι αυτό το πλάσμα που λέγεται ε, Παπανδρέου, καθώ ήταν λαύρο και επιθετικό εναντίον μα. Ε, ναι. Σα πληροφορώ ότι η εικόνα που είχε στην στο μυαλό του άνθρωπο αυτό με αυτό που είδε απήχε παρασάγκα. Εκεί που περίμενε έναν λαύρο ε, επιθετικό, τοξικό, τσαμπουκαλεμένο στήλο, όπω τον έβλεπε να μιλάει στον κόσμο, ήταν μιλίχιο και ήταν όχι απλά υποτακτικό του κύλι του πρέσβη. Δηλαδή του είπε κάτι ο πρέσβη, και του λέει ότι όπως θέλετε, ότι όπως επιθυμείτε κύριε πρέσβη. Για να το λέτε εσείς έτσι θα είναι κύριε πρέσβη. Ναι κύριε πρέσβη. Αυτές ήταν δηλώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου ενώπιον του πρέσβη και του νούμερο 2 και στις, ε, στα, στα κείμενα του νούμερο 2 το είδα αυτό και λέει ότι ήταν ένας άλλος Ανδρέας στον μπαλκόνι και άλλος ήταν μπροστά μας. Ό,τι πείτε κύριε πρέσβη, αν το λέτε έτσι, έτσι θα είναι κύριε πρέσβη. Να σας, αν θέλετε να σας διαβάσω την το σχετικό χωρίο από τον ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Wayne Mary ο διπλωμάτης εντάξει εδώ τώρα και νομίζω ότι ε, είναι, είναι τρομακτικό το πως τελικά δρούσε αυτός ο άνθρωπος στη χώρα λέει ο Wayne Mary, σε διαβάζω το βιβλίο σελίδα 229 όσοι το έχετε για να διαβάσετε περισσότερο λοιπόν, πράγματα ήταν αλήθεια ότι ο Παπανδρέου επέτρεπε στη ΣΥΠΑ να κάνουν πολλά πράγματα, ήσυχα, τα οποία άλλοι συμμαχοί μα δεν δέχονταν, ιδίω σχετικά με τι δραστηριότητε συλλογή πληροφοριών. Επιβεβαιώντα την, Αμερικα... την ύπαρξη Αμερικανικού σταθμού παρακολούθηση και υποκλοπών στην Κρήτη Παπανδρέου, ο αξιωματούχο των ΙΠΑ υποστηρίζει πω υπήρχαν πολλά τέτοια παραδείγματα και αναφέρει. Διεξήγαμε κάθε είδου δραστηριότητα για τι οποίε δεν μπορώ να μιλήσω ούτε τώρα. Όσο τα πράγματα ήταν κάτω από το τραπέζι και υπήρχε δυνατότητα άρνηση και άγνοια και η κατάλληλη ανταμοιβή. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν χαρακτηριστικά διάφορος στο να επιτρέπει στις ΗΠΑ να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν νομίζω ότι η ελληνική κυριαρχία και ανεξαρτησία ήταν πραγματικά τόσο σημαντικές για αυτόν όσο για τους περισσότερους Έλληνες. Παραλαμβάνω. Άλλος στον μπαλκόνι, άλλος ενώπιον των Αμερικανών. Ναι κύριε πρέσβη, ότι πείτε κύριε πρέσβη για να το λέτε έτσι, έτσι θα είναι κύριε πρέσβη. Μου θύμισε λοιπόν αυτή την περίπτωση η ανάλυση αυτή του Ερντογκάν με τα στοιχεία αυτά τα οποία είναι προϊόν διαρροή. Και επίσης ε, μου θύμισε το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι υποτίθεται είναι, ε, είναι μάλλον ο Ερντογάν προσωπικά είναι λαύρος κατά του Ντανιάχου και είναι φασίστας και είναι ναζί τον, ε, βασικά είπε ότι δεν έχει καμία διαφορά από τον Αδόλφο Χίτλερ και ότι η επίθεση των Ισραηλινών στη Γάζα είναι ίδια με, την, με το πώς συμπεριφέρθηκαν οι ναζί στους, ε, ε, στους Εβραίου. την ίδια στιγμή λοιπόν ο Ερντογάν Έδινε την άδεια να μεταφέρονται οπλικά συστήματα από τον Ισυρλίκ, είτε σαν ενδιάμεσο σταθμό από την Ιταλία, είτε σαν σταθμό από τον οποίο ξεκινούσαν οι προμήθειε, γιατί προφανώ δεν είναι μόνο τα απλά, μεταφέρθηκαν και άλλε βοήθειε εξοπλισμού κτλ., εξαρτημάτων ε, και υποστηρικτικού υλικού. Όλα αυτά λοιπόν γίνονταν από του Τούρκου. Τι θέλω να πω, ότι καταρχά το θέμα τη Γάζα θα ξεφουσκώσει ήδη νομίζω ότι είμαστε σε μια νέα φάση όπου οι Τούρκοι, συγνώμη, όπου οι Ισραηλοί έχουν σταματήσει τους ε, τόσο έντονους βομβαρδισμούς. Τώρα νομίζω ότι κα, λόγω και πιέσεων από τους Αμερικανούς θέλω να, να στοχεύσουν σε περισσότερο στοχευμένε και επιχειρήσει ακριβία. Βέβαια, υπάρχει το θέμα τη εθνοκάθαρση που εκκρεμεί, αν τελικά θα πετάξουν του ε, Παλαιστινίου εκτό τη Γάζας, αλλά έχουν σταματήσει του τόσο μαζικού βομβαρδισμού. Άρα, κάπω θα τονίσει, αν θέλετε, το θέμα αυτό και θα κουράσει και στην κοινή γνώμη τη Τουρκία αυτή η καραμέλα άρα λοιπόν αφενός έχει, θα φύγει από την επικαιρότητα το θέμα αυτό, αφετέρου βλέπετε πως δρά έτσι και άλλες ραντεβάν πίσω από τις κάμερες για να καταλάβετε πόσο πραγματικά συνδεδεμένα είναι τα δύο κράτη δεν είναι αυτό το οποίο νομίζουμε, δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε ήταν νομίζω ίσως και στημένη η προσέγγιση των μάλλον η κρίση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ τότε το 2010 από το Μαύρο Μαρμαρά ήταν στημένη από τους Αμερικανούς για να μπορέσουν ουσιαστικά οι Τούρκοι να δείξουν ότι και αντιστέκονται εναντίον των Ισραηλινών και κρατάνε αν θέλετε το μουσουλμανικό, δεν ξέρω, το αραβικό, δεν είναι Άραβες αλλά εκπροσωπούν ουσιαστικά, θέλουν να εκπροσωπήσουν τους Άραβες μέσω των Παλαιστινίων κτλ. Άρα ότι κρατάνε το αραβικό μουσουλμανικό ε, σημαία, την αραβο-ισλαμική σημαία, την ίδια στιγμή λοιπόν που πολεμούν του Ισραηλινούς ή μάλλον έχουν σχέση με του Ισραηλινούς αρνητικέ, μπορούσαν να, έχουν, να είναι στο ΝΑΤΟ, να είναι θετικοί προ του Αμερικανού. Άρα ουσιαστικά ήθελαν οι Αμερικανοί να τους χρησιμοποιήσουν ω ένα τέτοιο παίκτη, ω έναν ουσιαστικά υπέρμαχο, μουσουλμανικό υπέρμαχο τη Δύση ή μάλλον τη Αμερική. Και για να πετύχει αυτή τη θέση η Τουρκία, για να παραδειγματιστούν ουσιαστικά και τα άλλα κράτη και να συνειδητοποιήσουν ότι μπορεί να είσαι και Ισλαμικό κράτο, κοσμικό ή νεοϊσλαμικό επί Ερντογάν, και να έχει θετικέ σχέσει με του Αμερικανού. Να το μοντέλο, να το πρότυπο, η Τουρκία, η οποία κοιτάξτε εδώ, τα έχει βάλει με του Ισραηλινού, το στημένο του Μαβί Μαρμαρά, έχει διαρρήξει του δεσμού του με το, με το Τελαβίβ, και αυτό στημένο, το βλέπετε και τώρα και τότε πώ ίσχυε η κατάσταση. Στην πραγματικότητα όμω ενίσχυαν και ε, βοηθούσαν και οικονομικά Ταυτόχρονα λοιπόν, βλέποντα αυτή την κατάσταση, λέγανε οι Αμερικανοί ότι μπορείτε να υιοθετήσετε το μοντέλο το τουρκικό, δηλαδή εναντίον των σιωνιστών και ταυτόχρονα υπέρ τη Δύση, συγκεκριμένα τη Αμερική, η Τουρκία είναι μέλο του ΝΑΤΟ, και να αποκτήσετε και να έχετε και τι απολαυέ, τι στρατιωτικέ και τι οικονομικέ απολαυέ με τι επαφέ σα με του Αμερικανού. Αυτό το μοντέλο, έτσι εξηγείται, αν θέλετε, αυτή η κρίση του 2010, ήταν επίπλαστη και βλέπουμε επίση Ω και σήμερα αυτό το οποίο φαίνεται δεν είναι αυτό το οποίο πραγματικά υπάρχει. Επομένω, κάτι αναλύσει του τύπου Αουρντο Γκάντι, έριξε του δεσμού του, έριξε γέφυρε και εμεί που ήμασταν νικητέ, δεν ξέρω εγώ τι, διάφορα επιφανειακά που ακούω σε διάφορε ομιλίε, είτε δημοσιογράφοι, είτε άνθρωποι που μιλάνε για την υπόθεση, για ε, τα θέματα, τα τρέχοντα θέματα, νομίζω ότι δεν γνωρίζουν ει βάθο την πραγματική Τουρκία, τον πραγματικό σκεπτικό των Τούρκων εδώ. Οι Τούρκοι, όπου και να επιχειρούν, θέλουν να είναι κερδισμένοι και με του μεν και με του δε. Το βα βασικότερο, όλων και θα σα αφήσω με αυτό, είναι ότι ε, από τη στιγμή που οι Τούρκοι έχουν, όπω αν θέλετε, μια πιο επικριτική στάση για το Ισραήλ και η Ελλάδα πάντα ήταν, ε, ε, αναγνώριζε πλήρω τα δικαιώματα του Ισραήλ, τουλάχιστον σύγχρονη εποχή. Το Ισραήλ θεωρεί δεδομένη την ελληνική πλευρά και μάχεται για να κατακτήσει την τουρκική πλευρά, την τουρκική υποστήριξη. Δηλαδή, το πρόβλημα των Ισραηλινών ε, γιατί θέλει να ομιμοποιήσει την περιοχή, έτσι αντλεί την νομιμότητα και την νομοποίηση το ίδιο το κράτο του Ισραήλ. Θέλει την νομοποίηση και την αναγνώριση. Από τη στιγμή που είναι δεδομένη η Ελλάδα, προφανώ ζητάει, προσπαθεί να κερδίσει και με απειλέ ίσω, αλλά και με χάρε την τουρκική πλευρά και προφανώ μπορεί να θυσιάσει την Ελλάδα και την Κύπρο στην προσπάθειά του αυτή. Ιδίω όταν έχουμε πολιτικού του νάνου, όπω είναι αυτή τη στιγμή στη Λευκοσία και στην Αθήνα. Νάνου ή τιτάνε των ξένων, Τιτάνες των Τούρκων δυστυχώ. εκεί σε αυτό εντάσσεται και η προσέγγιση του Νιτανιάχου με τον Ερντογάν, που ένα μήνα πριν το Σεπτέμβριο, ένα μήνα πριν την επιχείρηση τη Χαμά εναντίον της, του Ισραήλ, είχαν, προχωρήσει, είχαν προχωρημένε συμφωνίε Ισραηλοί με Τούρκου για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το κοίτασμα Ταμάρ των Ισραηλινών απευθεία στην Τουρκία, διαγράφοντα την Κυπριακή Δημοκρατία είναι ο χάρτη Biden αυτό, να πάνε κατευθείαν τα φυσικά αέρια στου Τούρκου, εξαφανίζοντα τον Ελληνισμό. Είναι τα ίδια τα οποία συντάχθηκε και ο Μητσοτάκη κατά τον των Αμερικανών. Το, το, το χείρι στο χείριστο Αμερικανάκι με τη χειρότερη έννοια, να μην είχε έδωσε και τον Κασελάκη στο πόσο χρήσιμο. Ε, αχυράνθρωπο των Αμερικανών είναι ο Μητσοτάκη, ο οποίο είχε πάει στον Κύπριο πρόεδρο Αναστασιάδη και του είχε πει ε, ουσιαστικά έχει μεσολαβήσει υπέρ Τουρκία. Ο Έλληνα πρόεδρο στον Κύπριο, να ξεχάσουμε την Κύπρο και να μεταφερθεί το φυσικό αέριο των Ισραηλινών απευθεία στου Τούρκου. Αυτό είχε γίνει. Είχαν φτιάξει μέχρι και τεχνικέ ομάδε συνεργασία Ισραηλινοί με του Τούρκου. Ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν τη μεταφορά φυσικού αερίου από το Ταμάρ στην υπηρετική Τουρκία. Και το σχέδιο αυτό να βάγει προφανώ μετά την εισβολή τη Χαμά, αλλά θα επανέλθει. Θυμηθείτε με, κρατήστε το, θυμηθείτε το. Πάλι θα βρεθεί εκτό πλάνου η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα προφανώ. Την ίδια στιγμή ο μιλάει για Χίτλερ και ε, ναζιστέ, αποκαλούντα του Ιερελινού, δυστυχώ, λόγω τη ουσιαστική διπλωματία. Η χώρα μα δεν είναι απλά ότι δεν έχει διπλωματία. Έχει και διπλωματία που εξυπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα. Σα το είπα, αυτό το οποίο. Τη την πίεση υπάρχει στο Μητσοτάκη στον Κύπριο Πρόεδρο, και αυτό είναι, δεν είναι δική μου άποψη. Είναι ε, ε, μαρτυρία και αποκάλυψη ενό ανθρώπου εκδότη, όπω ήταν ε, ε, συνομιλητή όλων των Προέδρων τη Κυπριακή Δημοκρατία, άρα ξέρει τι λέει. Επομένω, βλέπετε ότι επειδή έχουμε ανθρώπου οι οποίοι υποστηρίζουν τα τουρκικά συμφέροντα, δυστυχώ η Τουρκία βγαίνει κερδισμένη από τέτοιε επαφέ. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία στηρίζει το κράτο του Ισραήλ από τη γέννησή του μέχρι και σήμερα. Αν σα άρεσε το βίντεο, φίλε και φίλοι, πατήστε μου αρέσει. Όπω πάντα, κάντε γράφει στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Και κοινοποιήστε το βίντεο σε νου και φίλου για να έχουμε έτσι μια πιο καλύτερη εικόνα και με αυτό το γνώμονα να εξετάζουμε τι δηλώσει αλλά και τι πράξει Τουρκία και Ισραήλ. Σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Την ίδια ώρα, επειδή και σε αυτό το puzzle, σε αυτή την εικόνα μπαίνει και η Αγγλία προφανώ λόγω τη βάση του Ακροτήρι, τη κατοχική βάση στην Κυπριακή Δημοκρατία, η Αγγλία ανταμείβει του Τούρκου για αυτέ τι υπηρεσίε που παρέχει, ε, να στέλνουν δηλαδή οι αγγλο τα όπλα στο Ισραήλ. Του ανταμείβει, πώ ανταμείβει, με νέε πωλήσει όπλων. Η Τουρκία, παρόλο που ε, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά διεξάγει μια γενοκτονία εναντίον των Κούρδων στην Βορειοανατολική Συρία, στη Ροζάβα και στο, στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Ιδίω ε, οι μαχητέ ε, του, ε, ε, του, Συριακού Δημοκρατικού, ε, του Συριακού Δημοκρατικού, Δυνάμεων, ε, είναι ε, οι Κούρδοι δηλαδή, είναι οι βασικότεροι σύμμαχοι των Αγγλοσαξόνων στη μάχη, υποτίθεται, κατά του Άισι. Και γενικότερα στην περιοχή είναι στρατηγική του σύμμαχοι. Την ίδια στιγμή λοιπόν που βομβαρδίζει του συμμάχου του, οι Άγγλοι με αυτό το σύγχαμα των Μπόρι Τζόνσον τον φιλότρουκο, το, το τον αχτένιστο και την άλλη τη φιλομότσα, τη Λίζ την πρωθυπουργό για μια μέρα, ξεκίνησαν αυτήν αυτή την επανεκκίνηση των ε, ο, οπλικών, μεταφορά και πώληση οπλικών συστημάτων. Είχαν παγώσει οι Βρετανοί λόγω αυτής της εισβολής των ε, ε, Τούρκων στην περιοχή, στους συμμάχους ουσιαστικά της, ε, των Αγγλωσαξώνων στην Βορειοανατολική Συρία. Είχαν παγώσει τις ε, ε, εξαγωγές όπλων οι, οι Άγγλοι το 2019 τον Οκτώβριο, αλλά ξαναξεκίνησαν όλα με αυτό το σύγχαμα που λέγεται Μπόρι Τζόνσον και του πολιτικού που προφανώ κυβερνούν και σήμερα στο Λονδίνο. Δηλαδή βλέπετε ότι όχι απλά δεν έχουν πληγεί τα τουρκικά συμφέροντα, εξυπηρετούν και εξυπηρετούνται. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτη τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σα ευχαριστούμε θερμό για την υποστήριξη.